Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούμε λοιπόν. Ωραία. Είναι κανείς που χρησιμοποιεί το Zoom για πρώτη φορά? Εγώ ναι, γι' αυτό και ήρθα, Μινά. Εκτός ωραία. Από να είσαι εδώ. Λοιπόν, να σας πω ότι τώρα σας έχω δώσει όλους το δικαίωμα να μιλάτε. Βέβαια, καλό είναι να έχετε mute το μικρόφωνο. Εγώ μπορώ ως διαχειριστής να απενεργοποιώ μικρόφωνα ή να παρατηρώ αν κάποιος έχει participants σηκώσει το χέρι. Δηλαδή, αν πατήσετε participants και raise hand, αν θέλει κάποιος, αν είναι muted, να μιλήσει, μπορεί να μιλήσει. Αλλιώς, για την ώρα έχω ελεύθερα τα μικρόφωνα και μπορείτε να μιλάτε. Επίσης, να σας πω ότι έχω βάλει να ηχογραφήσω, να μαγνητοσκοπήσω μάλλον αυτή τη διάλεξη για το αρχείο και αν θελήσετε και να το έχετε κι εσείς. Αν θελήσει κάποιος permission να ηχογραφήσει, να μαγνητοσκοπήσει, συγγνώμη, θα πρέπει να μου το ζητήσει για να του δώσω ένα κλικ ότι allow record σε αυτό, να κάποιος θελήσει να το κάνει στον τοπικό του υπολογιστή. Βέβαια, το αρχείο αυτό θα μπορέσω να το στείλω σε όποιον το ζητήσει. Και κάτι ακόμα, χρησιμοποιώ τώρα το προσωπικό μου account στο Zoom, που σημαίνει ότι σε 40 λεπτά από τώρα θα γίνει αναγκαστική διακοπή του session. Οπότε θα αποσυνδεθούμε, αλλά μετά από 2 λεπτά μπορούμε να ξανασυνδεθούμε και να συνεχίσουμε. Άρα σε 40 λεπτά θα σας έρθει μήνυμα αναγκαστικής διακοπής 2 λεπτών. Οπότε να περιμένω λίγο ακόμα να έρθουν όλοι. Νομίζω είστε 10 άτομα, άρα έχουν μπει οι 7 ως τώρα. Ή είστε κάποιοι μαζί σε κοινό υπολογιστή κοινόχρηστο. Δημήτρη, μπορείς να μου πεις αν έχουν όλοι έρθει και αν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ναι, ναι, και εγώ αυτό κοιτάω, Μινά, μισό λεπτάκι. Εν τω μεταξύ, υπενθυμίζω, καλό είναι να έχετε mute το μικρόφωνο σας. Είναι το εικονίδιο που βρίσκεται κάτω αριστερά. Πατήστε mute, προκειμένου να μην μεταφέρονται ήχοι από το περιβάλλον σας σε όλους τους υπολείπους. Καλά, εγώ μπορώ να αρχίσω εν τω μεταξύ με κάποια διαδικαστικά θέματα. Νομίζω ότι yeah. Μπορείς να ξεκινήσεις. Δεν είναι όλοι. Απλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εντάξει, θα μας βρουν στη συνέχεια οι υπόλοιποι. Εγώ αρχικά θέλω να σε ευχαριστήσω για μια ακόμα χρονιά που συμμετέχεις στο μάθημα Σωματωμένα Συστήματα του μεταπτυχιακού μας εδώ στην Καβάλα. Και προς τα παιδιά να πω ότι η εμπειρία σου είναι πάρα πολύ μεγάλη στο αντικείμενο αυτό και είναι μια ευκαιρία σήμερα έτσι να συζητήσετε διάφορα θέματα. Σε ευχαριστώ και πάλι. Θα είμαι και εγώ μαζί σας. Γεια. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Καταρχήν, να σας πω ότι διδάσκω ενσωματωμένα συστήματα πάρα πολλά χρόνια. Έχω διδακτορικό σε ενσωματωμένα συστήματα και από το 2006 που είχα τελειώσει και τις υποχρεώσεις μου στο στρατό, βρίσκομαι σε αυτό το χώρο και διδάσκω, αλλά όχι μόνο στο θεωρητικό κομμάτι και στο ερευνητικό, αλλά και στο πρακτικό. Θα σας δείξω project που έχω κατασκευάσει ή που έχω επιβλέψει. Μάλιστα, εδώ στο χώρο που βρίσκομαι, στο σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη, έχω αρκετά project τα οποία θα σας τα δείχνω στην κάμερα και θα σας τα περιγράψω και ενδεχομένως αν έχετε κάποια απορία μπορούμε να το συζητήσουμε. Άρα λοιπόν, έχω γράψει και 2 βιβλία σε ενσωματωμένα συστήματα και θεωρητικό υπόβαθρο μπορώ να σας βοηθήσω και στο πρακτικό, αν θέλετε π.χ. να κατασκευάσετε κάτι. Αρχικά για το εργαστήριο που βρίσκεται στην Κοζάνη, να σας πω ότι έχουμε πάρα πολύ καλό και σύγχρονο εξοπλισμό. Εντάχει τώρα είναι αυτή η παρουσίαση για να μπούμε στο κυρίως κομμάτι της σημερινής διάλεξης. Στο εργαστήριό μου ασχολούμαι με θέματα όπως ενσωματωμένα συστήματα, σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων, ρομποτική, παράλληλες και κατανοημένες εφαρμογές, εφαρμογές ειδικού σκοπού, όραση μηχανής, διαδίκτυο των πραγμάτων,
υπηρεσίες στο cloud, στο σύννεφο και ανάπτυξης παιχνιδιών. Ασφαλώς, ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται τόσο για τα μαθήματα όσο και για την έρευνα. Έχω στην ομάδα μου 5 υποψήφιους διδάκτορες. Και επίσης είμαι επιβλέπων στην ομάδα ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στην ομάδα ανάπτυξης παιχνιδιών. Υπάρχουν διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Στο παρελθόν είχα βρεθεί ως ερευνητής, ήμουν ερευνητής σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτά τα χρόνια τώρα 3 είναι τα ενεργά προγράμματα. Το ένα ερευνητικό πρόγραμμα που βρίσκομαι με την ομάδα μου αναπτύσσουμε έξυπνους κάδους απορριμμάτων μέσω Arduino και LoRa και αντίστοιχου πληροφοριακού συστήματος. Στη συνέχεια έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα όπου δεν το έχω γράψει εδώ πέρα, που αναπτύσσουμε σχεδιάζουμε ένα ρομπότ το οποίο θα χρησιμοποιείται σε παιδιά στο δημοτικό για να επιδεικνύει διάφορες συμπεριφορές όπως το bullying και πώς αντιμετωπίζονται. Αυτό το σχεδιάζουμε από την αρχή, δηλαδή από τα πλαστικά κομμάτια, κίνηση, Raspberry τοποθετούμε μέσα και την επικοινωνία με μια εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο. Και σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αναπτύσσουμε ένα παιχνίδι, αρκετά παιχνίδια μάλλον, με συνεργάτες από διάφορες χώρες για άτομα με Alzheimer, όπου προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις πνευματικές τους και άλλες δυνατότητες που έχουν για να τέλος πάντων περνάνε πιο ευχάριστα και να μην ταλαιπωρούνται από τα προβλήματα της ασθένειας του Alzheimer. Λοιπόν, για μένα, όπως σας έχω πει, από το 99 έχω πάρει το δίπλωμά μου, δίπλωμά σου μηχανικός, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, το διδακτορικό το 2005 και είμαι επίκουρος καθηγητής. Έχω λάβει κάποιες διακρίσεις, όπως το 2016 από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα, όπου πήρα τη διάκριση σε ένα μάθημά μου, την αρχιτεκτονική υπολογιστών, σε ένα από τα καλύτερα μαθήματα, και άλλες διακρίσεις με τις ομάδες. Τώρα, κάποιες διπλωματικές εργασίες, για να καταλάβετε λίγο πολύ με τι ασχολούμαι ενδεικτικά. Για παράδειγμα, έχουμε τα Robot Now, στα οποία μέσα με έναν φοιτητή μου καταφέραμε και εκτελέσαμε με Python και δώσαμε τη δυνατότητα να κινείται και με την κάμερα να βλέπει κάποια αντικείμενα, τα οποία τα έστελνε στο cloud για επεξεργασία και classification. Στη συνέχεια, διάφορα πληροφορικά συστήματα, όπως εδώ ένα πληροφορικό σύστημα PHP MySQL για τους απόφοιτους του Πανεπιστημίου, εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα, όπως αυτό για τουριστικά μέρη και ενδιαφέροντα, κλασικά ενσωματωμένα συστήματα, όπου βλέπετε ένα αρκουδάκι όπου έχουμε βάλει μια κάμερα στο μάτι, Raspberry μέσα με μπαταρία και μπορούσε να το έχουν οι γονείς και να το δίνουν στα παιδιά τους και να τους κρατάει καταρχήν συντροφία γιατί τους μιλούσε, τους μετέφερε κάποια τραγούδια ή κάποιες ιστορίες και στη συνέχεια ο πατέρας μπορούσε από την κάμερα να παρακολουθεί και το παιδί του. Θέματα όρασης μηχανής, όπως για παράδειγμα εδώ πέρα όπου έχουμε το πρόβλημα ότι κάποιος άφηνε μια βαλίτσα σε ένα χώρο και το σύστημα ανείχνευε ότι κάποιος είχε αφήσει κάτι και ειδοποιούσε τους χειριστές να πάνε να κοιτάξουν μήπως είναι κάποιος εκρηκτικός μηχανισμός. Ένα άλλο κλασικό ενσωματωμένο σύστημα με Arduino και αντίστοιχο πομποδέκτη Wi-Fi, όπου ήταν ένας έξυπνος θερμοστάτης και μπορούσε και μάθαινε τις θερμοκρασίες του χώρου και πόσο γρήγορα αυξήθηκε η θερμοκρασία, αναλόγως βέβαια και της εξωτερικής θερμοκρασίας, και δημιουργούσε αυτές τις καμπύλες λειτουργίας και μπορούσε έτσι λοιπόν το ρυθμίσει κάποιος ότι μια συγκεκριμένη ώρα θέλει μια συγκεκριμένη θερμοκρασία και γνωρίζοντας την προηγούμενη παρελθοντική συμπεριφορά να καταλάβει πότε πρέπει να ξεκινήσει ο θερμοστάτης να λειτουργεί. Μια άλλη συσκευή ενσωματωμένου συστήματος, όπου ήταν ένα ρολόι, βασικά το φορούσε αυτό στο βραχίωνα κάποιος και μπορούσε και παρακολουθούσε άτομα με Alzheimer κατά πόσο είχαν κάποια κίνηση ή είχαν κάποιες άλλες διαταραχές. Κλασικά θέματα αρχιτεκτονικής υπολογιστών, όπως σχεδιασμό επιταχυντών, χρησιμοποιώντας VHDL, και παιχνίδια σε ενσωματωμένα συστήματα,
σε αυτό εδώ πέρα το project που βλέπουμε, είχαν 4 κουμπιά, 4 χρώματα ο κάθε παίκτης και άναβε ένα χρώμα και προσπαθούσε, όποιος πιο γρήγορα πατούσε αυτό το χρώμα, έπαιρνε τους αντίστοιχους πόντους ή μπορούσε να λειτουργήσει με τη λογική του παιχνιδιού Simon Says, οπότε εμφανίζονται μια αλληλουχία χρωμάτων και έπρεπε ο κάθε παίκτης να ακολουθήσει αυτή την αλληλουχία με τα δικά του κουμπιά. Παιχνίδια, ανάπτυξη παιχνιδιών, τόσο σε μηχανές Unreal, όσο και σε Unity. Όπως σας είπα, εδώ και 2 χρόνια είμαι και επιβλέπων και έχω δημιουργήσει την ομάδα βιντεοπαιχνιδιών, ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών, όπου έχει και μια σελίδα η ομάδα που δίνουν διάφορα παιχνίδια, ακόμα βέβαια σε κάποια πρωτόλια μορφή. Δεν είναι εμπορικά παιχνίδια, είναι free παιχνίδια, εννοείται ότι έχουν κάποια bugs. Και έχω σελίδα στο YouTube, όπου μπορείτε να δείτε π.χ. σεμινάρια για τα πώς να σχεδιάσετε σε αυτές τις μηχανές που σας είπα. Και θα σας δείξω τώρα σε λίγο μια σελίδα στο YouTube, όπου μπορείτε να δείτε και βίντεο σχετικά με τα ενσωματωμένα αισθήματα, με διαλέξεις και άλλα στοιχεία. Άρα λοιπόν, να σας δείξω λίγο επί ευκαιρία και στο χώρο του εργαστηρίου. Έτσι λοιπόν, η διεύθυνση είναι ARC-ECE-UWMGR και αν κάποιος έρθει στο Academic Courses, μπορεί στα ενσωματωμένα συστήματα, Embedded System, να δει, για παράδειγμα, στο Course Detail Description, όλες τις διαλέξεις, όλο το υλικό, εργαστηριακά φυλάδια σε Arduino, σε Raspberry, σε BeagleBoard. Άρα μπορεί κάποιος να το μελετήσει με το δικό του τρόπο. Σας είπα, έχω και στο YouTube διαλέξεις. Συγκεκριμένα στο YouTube κανάλι YouTube User MdaSig μπορεί κάποιος να δει διάφορες λίστες με μαθήματα ή αν ψάξει κατευθείαν μηνάζας γέννης, όπου θα δει τόσο για αρχιτεκτονική υπολογιστών, λειτουργικά συστήματα, συστήματα παράλληλης κατανομής επεξεργασίας και ασφαλώς ενσωματωμένα συστήματα, διαλέξεις και άλλα θέματα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με την παρουσίαση σχετικά με... Θα το ανοίξω λίγο τη σημερινή διάλεξη. Έτσι λοιπόν... Λίγο... Να σταματήσω αυτό εδώ πέρα. Σημερινή διάλεξη λοιπόν, θα δούμε κάποια πράγματα αρχικά για Arduino και για Raspberry. Έχετε ακούσει κάποια πράγματα, ξέρω αυτή είναι η δεύτερη διάλεξη που κάνετε σε αυτό το μάθημα. Οπότε ας δούμε λίγο για αυτές τις δυνατότητες και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε με κάποια θέματα πιο θεωρητικά. Ας δούμε λοιπόν σχετικά με το Arduino κάποια θέματα. Τι είναι το Arduino? Άρα λοιπόν, ιστορικά στοιχεία σχετικά με το board του Arduino, τα board μάλλον, γιατί δεν είναι ένα board μόνο, είναι πολλά board, και πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Το Arduino ξεκίνησε και παρουσιάστηκε στην ευρύτερη αγορά το 2005 στην Ιταλία και είχε το πλεονέκτημα ότι με έναν εύκολο τρόπο μπορούσε ο καθένας να το προγραμματίσει. Εγώ εδώ έχω κάποια Arduino. Για παράδειγμα, εδώ έχω ένα Arduino Uno R3 και είναι η μορφή που είχε παρουσιαστεί το 2005. Βέβαια, δεν είναι αυθεντικό Arduino. Το αυθεντικό Arduino κάνει κοντά στα 25 ευρώ. Είναι ένας κλόνος Arduino που κοστίζει συνήθως 3-4 ευρώ. Έχει όμως ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες. Αυτό το board λοιπόν που... Το δείχνω στην κάμερα στο βίντεο, το οποίο ίσως το έχετε σε σμίκνηση και μπορείτε να πατήσετε διπλό κλικ στο βίντεο να το μεταφέρετε στο κεντρικό παράθυρο. Είναι ένας επεξεργαστής οχτάμπιτος, όπου έχει πολύ μικρό αποθηκευτικό χώρο. Έχει 32 MB flash μνήμη για την αποθήκευση του κώδικα και επίσης έχει 2 KB RAM, πολύ μικρό. Πολύ μικρό και σε μνήμη και σε αποθηκευτικό χώρο, αλλά εντούτοις, αν το χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα, μπορούμε να δημιουργήσουμε πολύ ωραία ενσωματωμένα συστήματα. Βέβαια, το Arduino δεν είναι η πανάκια, δεν είναι η πλακέτα που υλοποιεί τα πάντα.
Άρα λοιπόν, στα πλαίσια των ενσωματωμένων συστημάτων, θα πρέπει ως μηχανικοί και ως σχεδιαστές να μπορούμε να επιλέξουμε κάθε φορά την κατάλληλη πλακέτα. Για παράδειγμα, σας δείχνω εδώ το Arduino το τύπου Uno R3, αλλά από την άλλη, κάποιος που μπορεί να θελήσει κάτι που έχει περισσότερους ακροδέκτες, αυτές οι σειρές εδώ είναι ακροδέκτες τύπου GPIO, δηλαδή General Purpose Input Output, ακροδέκτες λοιπόν γενικού τύπου εισόδου και εξόδου, και είναι μια σειρά ακροδεκτών από τη δεξιά και από την αριστερή πλευρά. Έχει ακροδέκτες ψηφιακούς, Digital Input Digital Output, και αναλογικός, Analog Input. Βέβαια, αν θέλει για Analog Output, χρησιμοποιεί το PWM. Αλλά κάποιος μπορεί να θέλει παραπάνω ακροδέκτες από αυτούς εδώ πέρα. Άρα, λοιπόν, αυτή εδώ πέρα, όπως βλέπετε, είναι από 0 μέχρι 13 για ψηφιακούς και έχει και 6 ακροδέκτες αναλογικούς από την άλλη πλευρά. Είναι, μπορεί να είναι λίγοι για κάποια project, οπότε κάποιος τότε θα πάει στο Mega. Το Mega, λοιπόν, για να δείτε λίγο τη σύγκριση, έχει πολύ περισσότερους ακροδέκτες, δηλαδή από τη μία έχουμε το μικρό το Arduino, εντάξει δεν είναι και πολύ μικρό γιατί υπάρχει και ακόμα πιο μικρό, και από την άλλη έχουμε το μεγαλύτερο, το Mega, που έχει περισσότερους ακροδέκτες, περισσότερη μνήμη, περισσότερες δυνατότητες. Αλλά μερικές φορές ούτε το Mega δεν είναι ικανοποιητικό για να μας καλύψει τις ανάγκες, οπότε θα μεταβούμε σε άλλα board. Για παράδειγμα, να σας δείξω ένα άλλο board που έχω. Αυτό εδώ το board μοιάζει με Arduino. Αν το βάλω δίπλα στο Arduino με την ίδια κατεύθυνση, θα δείτε αυτό το board εδώ πέρα ότι μοιάζει πάρα πολύ με το Arduino. Όμως έχει πολλές παραπάνω δυνατότητες. Γιατί αυτό το board ενσωματώνει, αντί για τον επεξεργαστή Atmega 328 που έχει αυτό το Arduino, τον επεξεργαστή, όπως αναγράφεται εδώ πέρα, ESP8266. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν το τσιπάκι που βλέπετε σε αυτή εδώ την πλευρά, είναι ένα τσιπάκι όχι συμβατό, δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε τον κώδικα που έχει γίνει compile από το Arduino και να το βάλουμε εδώ πέρα, είναι ένα άλλο τσιπάκι της εταιρείας Esprit, άλλης εταιρείας δηλαδή, όπου όμως χρησιμοποιώντας το form factor του Arduino, δηλαδή τις ίδιες διαστάσεις, άμα δείτε, δημιούργησαν ένα board το οποίο έχει Wi-Fi. Wi-Fi ενσωματωμένο. Δηλαδή αυτό το board κάποιος μπορεί κατευθείαν να συνδέσει στις διαπαφές γενικού τύπου εισόδου-εξόδου ό,τι θέλει και μέσω Wi-Fi να το λειτουργήσει. Το Wi-Fi θα μπορούσε να είναι τόσο τοπικά, να εκτελείται πάνω στο ίδιο το τσιπάκι, οπότε να είναι server αυτή η συσκευή, όσο να είναι και ως ένας slave node, δηλαδή να στέλνει τα αποτελέσματα σε ένα web server που θα τρέχει ενδεχομένως PHP ή Node.js ή κάτι άλλο, οτιδήποτε, απλώς αυτά είναι τα δύο πιο διαδεδομένα frameworks, και στη συνέχεια στέλνει τα αποτελέσματα και παίρνει εντολές από το web server το τι να κάνει, για παράδειγμα να ανοίξει κάποια φώτα. Άρα λοιπόν μπορεί κάποιος χρησιμοποιώντας ίδιο περίπου board και μάλιστα ίδιου κόστους. Συγκεκριμένα, όπως σας είπα, το Arduino αυτό μπορεί τώρα κάποιος να το αγοράσει 3 ευρώ. Αυτό εδώ πέρα το είχα αγοράσει το προηγούμενο εξάμηνο, πριν τα προβλήματα της τροφοδοσίας με την Κίνα κτλ. 3,5 ευρώ, όπως το έχω σημειώσει πάνω στο φακελάκι εδώ πέρα για να θυμάμαι πόσο περίπου κάνει το board. Άρα με 3,5 ευρώ, από AliExpress βέβαια, γιατί στην Ελλάδα οι τιμές είναι πολύ πιο υψηλές, μπόρεσα και πήρα ένα τέτοιο board, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος για να βάλει Wi-Fi στο ενσωματωμένο του σύστημα. Και είναι σημαντικό πια η διασύνδεση των ενσωματωμένων συστημάτων. Πια θέλουμε να έχουμε τηλέέλεγχο. Τώρα έχουμε και τηλεδιαλέξεις, τηλεεξετάσεις, τηλεπαρουσιάσεις, άρα ο τηλέέλεγχος εννοείται είναι must για κάθε συσκευή ενσωματωμένου συστήματος. Άρα λοιπόν, σας έδειξα αυτή η συσκευή, αλλά από την άλλη, δεν είναι και αυτά τα μοναδικά boards. Υπάρχουν δεκάδες boards. Για παράδειγμα, να σας δείξω ένα άλλο board που έχω εδώ πέρα στο εργαστήριό μου, στο προσωπικό μου εργαστήριο, γιατί όπως σας έχω πει,
εγώ και ως χόμπι ασχολούμαι με το σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων. Ξυπνάω κάποιες φορές και λέω θέλω να κατασκευάσω κάτι. Δηλαδή έχω μέσα το μικρόβιο του κατασκευαστή. Γιατί όταν κατασκευάζεις κάποια πράγματα βλέπεις και κάποιες λεπτομέρειες που ίσως στη θεωρία δεν τις συναντάς. Εντούτοις, για παράδειγμα, έχω αυτό το board, το οποίο είναι πολύ μικρό board. Αυτό το board μοιάζει και αυτό με ένα είδος Arduino, το Arduino Nano, αλλά δεν είναι Arduino. Είναι STM, της STM άλλης εταιρείας, STM32. Έχει 20 kilobyte flash. Το άλλο, σας είχα πει, όχι, συγγνώμη, έχει 64 kilobyte flash. Το άλλο είχε 32, δηλαδή έχει διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο. Και η RAM, αντί για 2 kilobyte που έχει το Arduino, είναι στα 20 kilobyte. Και το κόστος και αυτό είναι 3 ευρώ. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, το board. Και αυτό λοιπόν έχει τις ίδιες δυνατότητες. Έχει και αυτό δυνατότητες αναλογικό input, αναλογικό output μέσω PWM. PWM είναι Pulse Width Modulation. Και βέβαια digital input, digital output. Άρα λοιπόν, κάποιος θα πρέπει να γνωρίζει τι θα επιλέξει κάθε φορά για το πρόβλημά του. Τώρα, για παράδειγμα αυτό σας είπα έχει 64 kilobyte. Τι να τα κάνουμε, 64 kilobyte flash. Κάποιος θα ρωτήσει, OK, αλλά τη μνήμη flash πού τη χρησιμοποιώ. Καταρχήν, η μνήμη flash είναι εκεί που αποθηκεύεται το πρόγραμμά σου. Και δεύτερον, αν για παράδειγμα υλοποιείς ένα web server τοπικό εδώ πέρα, όπου θα πρέπει να έχεις αποθηκευμένα τα διάφορα strings, τα διάφορα ίσως, τους διάφορους HTML κώδικες που θα σερβίρεις, κάποια ίσως icons κτλ. Όλα αυτά πιάνουν μνήμη. Άρα, αν θες να κάνεις ένα web server, θέλεις flash μνήμη για την αποθήκευση, θα το τρέξεις εδώ πέρα. Και βέβαια, απ' την άλλη, είναι 72 MHz. Το άλλο είναι, όπως σας είπα, στα ελάχιστα MHz, 8 MHz, οπότε θέλουμε τη δυνατότητα να έχουμε πιο γρήγορη επεξεργασία, για παράδειγμα, να μπορεί να ανταποκρίνεται πιο γρήγορα σε κάτι που θα συμβεί. Βέβαια, αυτός ο τρόπος για να το προγραμματίσουμε θα πρέπει να γνωρίζουμε και πώς το προγραμματίζουμε κάθε φορά, με πιο αναπτυξιακό περιβάλλον. Στο Arduino έχουμε το αναπτυξιακό περιβάλλον, το Arduino IDE, και μάλιστα, όπως σας είχα δείξει στο board που είχε το ESP, που είναι το ESP τώρα, κάπου το είχα εδώ πέρα, πώς δεν το βλέπω τώρα μπροστά μου, το board που είχε το board λοιπόν που σας είχα δείξει με το ESP, αυτό προγραμματίζεται με τον ίδιο τρόπο που προγραμματίζεται το Arduino. Δηλαδή φορτώνει το Arduino IDE, γιατί αυτή η εταιρεία κάνει κάτι πολύ έξυπνο. Σε συνεργασία βέβαια με το Open Source Community. Δημιούργησε τα κατάλληλα αρχεία που μπορούν να τοποθετηθούν μέσα στο Arduino IDE και το Arduino IDE να μπορεί να προγραμματίσει κατευθείαν αυτό εδώ το board. Άρα λοιπόν κάποιος έχοντας ένα C κώδικα, γιατί όλα αυτά προγραμματίζονται με C βέβαια, έχοντας ένα C κώδικα στο Arduino IDE, πηγαίνει στο περιβάλλον, επιλέγει αντίστοιχα π.χ. ότι θέλει board ESP8266 Arduino και πατάει compile, δημιουργείται το αρχείο binary, το object file που λέμε, το οποίο στέλνεται, γίνεται upload στο board και στη συνέχεια μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Αν μετά επιλέξεις πάλι στο ίδιο περιβάλλον το άλλο board, για παράδειγμα το Arduino IDE, τότε θα δημιουργήσει object file αυτό, πάλι upload και θα μεταφερθεί στο νέο board. Για το Mega πάλι θα επιλέξει Arduino Mega και θα το στείλει και μια χαρά θα προγραμματιστεί. Άρα όλα αυτά τα boards έχουν. Καταρχήν θέλουμε να έχουν υποστήριξη. Όλα αυτά είναι σε C, προγραμματίζονται σε C. Κάποιος θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά C. Και θα πρέπει να έχει βέβαια κατεστημένα, να έχει στήσει στον υπολογιστή του σωστά το περιβάλλον ανάπτυξης. Επί ευκαιρία, να σας δείξω εδώ πέρα, εδώ είναι ένα πάλι κλασικό Arduino και από πάνω έχω βάλει ένα shield. Και θα πρέπει βέβαια να είστε σε κατάσταση βλέποντας το port που έχει το shield να μπορείτε να καταλάβετε τι είναι. Για παράδειγμα, αυτό βλέπουμε ότι είναι ένα κλασικό RJ45 port που είναι LAN, δηλαδή δίκτυο. Άρα, έχω βάλει, και να το βγάλω λίγο να το δείτε, αυτό δηλαδή σιγά σιγά ανοίγει και το βάζουμε στις κατάλληλες εδώ, τα κατάλληλα male headers στο female και έχουμε λοιπόν βάλει ένα shield, δηλαδή ένα περιφερειακό δικτύου στο Arduino και πολύ ωραία, λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει ένα ενσωματωμένο σύστημα, το οποίο
μέσω ενσύρματου δικτύου μπορεί να επικοινωνήσει με ένα web server. Άρα λοιπόν, το Arduino χρησιμοποιείται με την προσθήκη των περιφερειακών, που είναι δεκάδες τα περιφερειακά, χρησιμοποιείται για π.χ. για συσκευές για να επικοινωνήσει με το cloud. Το έβαλα λοιπόν πάλι στη θέση του. Οπότε τώρα εδώ έχουμε ένα Arduino με δίκτυο. Βέβαια, ξαναείπα ότι όλα αυτά απαιτούν χώρο συμφλάς. Ακόμα και υποστήριξη του δικτύου, για να έχεις το TCP πρωτόκολλο, απαιτεί χώρο συμφλάς. Άρα λοιπόν, όσο πιο πολλά shield βάζετε, τόσο πιο πολύ ζορίζεται τη μνήμη flash και θα δείτε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τεχνικές υψηλής βελτιστοποίησης, αν θέλετε να λειτουργήσει σωστά, γιατί αλλιώς θα κρασάρει και βέβαια είναι κάτι που το βρίσκει κάποιος με τον καιρό. Ένα άλλο board, αυτό εδώ πέρα, και αυτό πάλι είναι σε μικρό form factor, αυτό είναι ESP, και αυτό ESP8266, αλλά όχι σε Arduino form factor. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει πάλι με το Arduino ID να το προγραμματίσει, προκειμένου να δημιουργήσει μια κλασική αρχιτεκτονική ενσωματωμένου συστήματος που επικοινωνεί με κάποιο web server. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά boards τύπου Arduino, όπου θα πρέπει κάποιος καταρχήν να γνωρίζει τι να επιλέξει. Σίγουρα απαιτείται καλή γνώση της C και απ' την άλλη εμπειρία, που την εμπειρία την αποκτάει κάποιος κάνοντας δικά του project και διαβάζοντας βέβαια στο διαδίκτυο. Άρα λοιπόν, το Arduino ξεκίνησε το 2005, αλλά από τότε έχουν εμφανιστεί πάρα πολλά boards. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να τοποθετεί κάποιος περιφερειακά πάνω στο Arduino. Στο κλασικό Arduino χρησιμοποιούνται επεξεργαστές AVR, αλλά πια όταν κάποιος λέει ότι έχει Arduino Shield Compatible, μπορεί να έχει άλλο επεξεργαστή, αλλά τους ίδιους ακροδέκτες, το ίδιο μήκος, ώστε να μπορεί να τοποθετήσει από πάνω κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν, πολύ μεγάλη επιτυχία έχει το Arduino. Είναι must για κάποιον που ασχολείται με σωματωμένα συστήματα να ξέρει Arduino. Άρα λοιπόν, είναι από τις πιο βασικές γνώσεις. Μπορεί να ξεκινήσει κάποιος εύκολα με το να αγοράσει κάποιο kit όπου έχει Arduino και διάφορα περιφερειακά και να κάνει διάφορα πειράματα. Από το κλασικό να ανάψω τα LED, να χειριστώ κάποιο μοτοράκι και ούτω καθεξής. Στη σελίδα του εργαστηρίου μου που σας έχω δείξει υπάρχουν 12 ασκήσεις Arduino που με την ολοκλήρωση αυτών των ασκήσεων κάποιος έχει αποκτήσει όλο το βασικό επίπεδο και υπόβαθρο για να μπορεί να σχεδιάζει πολύ πιο σύνθετα πράγματα. Βέβαια, αν θέλει κάποιος να το συνδέσει π.χ. με ένα website, τότε θα πρέπει να γνωρίζει το API του website ή να ξέρει PHP, MySQL, πώς θα επικοινωνεί λοιπόν το δικό του σύστημα με το website. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι είναι σημαντικό για κάποιο σχεδιαστή να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες end-to-end μόνος του. Δηλαδή να ξέρει και C από τη μία για να προγραμματίσει το ενσωματωμένο σύστημα, αλλά από την άλλη να γνωρίζει και κάποια server-side web language, PHP, Node.js, κάτι ώστε να μπορεί να υλοποιήσει και το κομμάτι του backend, της επεξεργασίας λοιπόν στο server, για να έχει μια υλοποίηση end-to-end και να μην βασίζεται σε άλλους. Και δεν είναι τόσο δύσκολο. Κάποιος που ξέρει προγραμματισμό μπορεί από C μετά πολύ εύκολα μαθαίνει και PHP. Άρα λοιπόν είναι μια καλή συμβουλή. Κάποια βασικά στοιχεία. Πάμε λίγο να προχωρήσουμε. Σχετικά με το Arduino συνδέουμε διάφορα devices στους ακροδέκτες input-output. Βέβαια θα πρέπει να προσέχουμε κάθε φορά να έχουμε συμβατότητα στη στάθμη της τάσης. Γιατί το Arduino είναι 5V compatible, δηλαδή θέλει συσκευές που έχουν στάθμη λογικό 1 στο 5V και το 0 στα 0V. Και για παράδειγμα, αν συνδέσετε μια συσκευή που έχει πολλά παραπάνω volt, θα το κάψετε. Τι θα μπορούσε να συνδέσει κάποιος και να το κάψει? Θα μπορούσε, αν έχει έναν υπολογιστή όπου έχει serial RS-232 που είναι στα 12V, αν συνδέσει κατευθείαν το RX pin του, το RX, δηλαδή μάλλον το TX, το TX pin που είναι το transmit του υπολογιστή στο RX του Arduino, έχει κάψει το pin και ενδεχομένως και το Arduino. Άρα προσέχουμε να έχουμε
συμβατότητα στάσης. Επί ευκαιρία να πω ότι υπάρχει και ένα Arduino, το Leonardo, που είναι στα 3,3 volt. Οπότε, αν πάρει κάποιο Arduino 3,3 volt, θα πρέπει να φροντίσει να έχει συσκευές 3,3 volt. Υπάρχει βέβαια δυνατότητα να αγοράσετε ένα level converter. Έχω κάπου εδώ πέρα στο εργαστήριο, δεν χρειάζεται να ζήξω. Απλώς από τη μια μεριά έχει το input voltage, από την άλλη το output voltage. Λες θέλω 5 volt, να τα κάνει 3,3 volt και δημιουργεί, bidirectional να είναι βέβαια, αμφίδρομο, δημιουργεί τη συμβατότητα των τάσεων που θέλουμε. Αυτό το κάνουμε όταν έχουμε να συνδέσουμε περιφερειακά, όπου βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο τάσης. Και αυτό το συναντάμε κυρίως πάρα πολύ σε Raspberry. Θα σας μιλήσω για Raspberry, όπως για παράδειγμα αυτό εδώ το board. Τα Raspberry, μια άλλη ιστορία, ένα άλλο κεφάλαιο από μόνο του, ακολουθεί η επόμενη παρουσίαση. Να σας πω είναι 3,3 volt, άρα δεν μπορείτε τα εύκολα να συνδέετε περιφερειακά 5 volt σε Raspberry, οπότε απαιτείται level converter ή αυτό που κάποιοι ονομάζουν ο level converter των φτωχών, που είναι με ένα διαιρέτη τάσης, διαιρέτη αντιστάσεων, που βάζετε κάποιες αντιστάσεις, αλλά αυτό δεν χάνεις ενέργεια, οπότε είναι μόνο για να το κάνεις να λειτουργήσει και το σταματάς και αγοράζεις με 2 ευρώ ένα κανονικό level converter. Λοιπόν, Arduino. Το Arduino συνδέουμε και inputs και outputs. Έχει πολλές δυνατότητες. Για παράδειγμα, καταρχήν, με τι τροφοδοτείτε. Έχει έναν barrel connector που μπορούμε να δώσουμε 7 με 12 volt. Στη συνέχεια έχουμε και τη δυνατότητα να τροφοδοτήσουμε και από USB. Επιλέξτε ποιο από τα δύο θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε ένα power bank, USB power bank, να συνδέσετε με USB το καλώδιο και να τροφοδοτείτε και μια χαρά από το power bank. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Στη συνέχεια έχει κουμπί reset, έχει τους διάφορους ακροδέκτες. Ωραία, κάποιοι ακροδέκτες έχουν και μια άλλη σημασία. Για παράδειγμα, ο ακροδέκτης 0 και ο ακροδέκτης 1 είναι το serial input και serial output, hardware serial. Άρα μπορούμε να το συνδέσουμε σε μια άλλη συσκευή, σε μια άλλη διάταξη που είναι στα 5 volt και έχει σειριακό πρωτόκολλο, το κλασικό σειριακό πρωτόκολλο RxTX, το δυσύρματο δηλαδή, και μπορούμε να μιλήσει, να μιλήσει λοιπόν το Arduino αυτό με κάποιο άλλο Arduino. Αν θέλουμε βέβαια να χρησιμοποιήσουμε SPI, το άλλο πρωτόκολλο, το serial, το οποίο έχει 4 ακροδέκτες, δηλαδή δεν είναι το δυσύρματο όπως το κλασικό RxTX, τότε θα χρησιμοποιήσουμε τους SPI ακροδέκτες, δηλαδή 10, 11, 12 και 13. Επίσης, I2C, άλλο πρωτόκολλο, βρίσκεται σε άλλους ακροδέκτες. Από αυτή τη μεριά είναι τα digital, αυτό εδώ πέρα, το γράφει κιόλας, digital, και από την άλλη είναι τα analog, αυτά εδώ πέρα, α0, α5. Επίσης, αυτά που είναι analog μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αυτά ως digital και είναι η συνέχεια της αρρύθμισης. Για παράδειγμα, υπάρχει το Digital 13, D13, υπάρχει και το D14 που είναι το α0, δηλαδή έχει διπλή ονομασία. Εδώ παρατηρούμε επίσης και κάποιους άλλους ακροδέκτες όπου δεν συνδέουμε εδώ εμείς πράγματα. Συνήθως αυτά είναι τα seal που συνδέονται σε αυτά εδώ. Αλλά πολύ σημαντικό είναι αυτοί οι περισπωμένοι που συναντάμε σε κάποια pins, στα νούμερα. Και αυτή η περισπωμένη δείχνει ότι το συγκεκριμένο pin έχει δυνατότητα PWM, Pulse Width Modulation. Και τι σημαίνει το PWM, εντάχει, με το PWM μπορούμε να στείλουμε αναλογική τιμή χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή έξοδο. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε θέλω PWM 50%, άρα εκεί που θα έστελνε 5 volt, θα στείλει 2,5 volt. Άρα μπορούμε να ορίσουμε, αλλά αυτό μόνο σε συγκεκριμένα pin που έχουν την περισπωμένη. Κάποια στοιχεία λοιπόν. Είπαμε 14 digital input-output pins, 6 analog input, που μπορεί να είναι όμως και ψηφιακά, όπως σας είπα. Έχει 32 kilobyte flash, 2 kilobyte μνήμη. Βέβαια, υπάρχει και πιο μικρό Arduino που έχει και 1 kilobyte, αλλά αυτό δεν το έχω δει ποτέ. Προσωπικά ποτέ δεν έχω βρει Atmega 168. Πάντα παίρνω το κλασικό Arduino Uno που είναι Atmega 328. Και έχει και EEPROM. Α, πολύ ωραία, να σας πω λίγο για την EEPROM. EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, είναι μια μνήμη η οποία διατηρείται όταν κόψουμε το ρεύμα και αυτή η μνήμη είναι μέσα στο τσιπάκι, μέσα στο ολοκληρωμένο κύκλωμα εδώ του επεξεργαστή και εγώ τη χρησιμοποιώ στα project μου όταν θέλω να αποθηκεύσω κάποιες ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, τι γίνεται. Έστω έχω φτιάξει
μια σειρά από έξυπνες μπρίζες. Δηλαδή, έχω βάλει ένα ρελέ στο Arduino που έχει κάποιο κομποδέκτη και μιλάει με κάποιο web server. Υπάρχουν δύο τρόποι προγραμματισμού. Καταρχήν, κάθε μπρίζα έχει το δικό της ID. ID 1, ID 2, ID 3. Ο πρώτος τρόπος προγραμματισμού, αυτό που κάνουν οι περισσότεροι που δεν γνωρίζουν και συνήθως είναι οι περισσότεροι αυτοί στην πλειοψηφία, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό, πάνω στον κώδικα C, κάπου έχουν ορίσει μια μεταβλητή. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα char ID και το κάνω κομπάλι για την πρώτη συσκευή. Πάω, αλλάζω, βάζω char ID ίσον, βάζω, ας πούμε, το κωδικό που θέλω, τον αριθμό βασικά. Το χρησιμοποιώ ως char γιατί είναι ένα byte όλο και όλο, οπότε επειδή κάθε byte μετράει, δεν θα βάλουμε int. Κάποιοι που το βάζουν int, τζάμπα καταναλώνουν 4 byte αποθηκευτικού χώρου και κάποια στιγμή όταν διαπιστώνουν ότι δεν τους φτάνει, τότε αρχίζουν και κόβουν και όταν έχεις νούμερα από 0 μέχρι 255, ένα char αρκεί. Βέβαια υπάρχουν και άλλες τεχνικές για να γλιτώσουμε μέγεθος μνήμης, γιατί εδώ πια δεν θέλουμε απλώς να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα που να χρησιμοποιεί πολύ λίγη μνήμη και όπως αυτό που σας είπα, το char είναι το πρώτο κόλπο. Δηλαδή, ό,τι είναι μέχρι 255 βάζουμε char. Κάποιος μπορεί να νομίζει ότι το char είναι για χαρακτήρες, αλλά στην πράξη απλώς το char είναι ένα one byte αποθηκευτικός χώρος. Το αντίστοιχο με το uint 8, δηλαδή unsigned int 8, το οποίο και αυτό είναι πάλι ένα byte. Απλώς, πολύ εύκολα το βάζουμε char. Τώρα, ο απλός τρόπος, που είναι και ο λαθασμένος, είναι όταν το κάνω compile, αλλάζω την τιμή αυτή στην τιμή που θέλω, βάζω για παράδειγμα, βάζω char id ίσον 5, το κάνω compile, απλό, το στέλνω, τη βγάζω τη συσκευή από τον υπολογιστή μου, παίρνω την άλλη συσκευή, τη συνδέω, αλλάζω αυτή την τιμή, int char ίσον 6, compile, upload και ούτω καθεξής. Έτσι, είναι ο πιο εύκολος τρόπος, αλλά ο λαθασμένος. Ο άλλος τρόπος, ο σωστός, αυτός που κάνω εγώ και αυτός που προτείνω, είναι να έχουμε τον ίδιο ακριβώς κώδικα σε C. Δηλαδή, το έχω κάνει, λέει, απλώς έχω την τιμή int char, το κάνω compile και upload σε κάθε board, τον ίδιο ακριβώς κώδικα, απλούστατα έχω βάλει και ειδικές μέσα συναρτήσεις που χρησιμοποιούν τη μνήμη EEPROM. Και την πρώτη φορά που θα ξεκινήσει το ενσωματωμένο αυτό σύστημα, μέσω από τη σηριακή πόρτα, θα ζητήσει από τον χρήστη, παρακαλώ δώσε μου το ID, δίνεις 5 για παράδειγμα, βέβαια με μηνύματα επιβεβαίωσης, δώσατε 5, θέλετε να το αποθηκεύσω ή όχι, ή στην αρχή έχω δει ότι έχετε αποθηκευμένο το ID 5, ισχύει κτλ. Και βέβαια τα μηνύματα πάντα είναι με timeouts, γιατί αν το βάλουμε στην πρίζα, δεν θέλουμε να κολλήσει το περίμενε από το χρήστη την απάντηση. Θέλουμε να του πούμε αν σε 3 δευτερόλεπτα δεν πατήσει κάποιο πλήκτρο, συνεχίζει η εκτέλεση. Πάντα αυτό σε ενσωματωμένα αισθήματα να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να λειτουργούν ακόμα και να μην δέχονται input από το χρήστη. Και απλώς την πρώτη φορά σε αυτά τα συστήματα που χρησιμοποιούν την EEPROM, ο χρήστης από το προλόγιο τοποθετεί το ID του, πατάει Enter, αποθηκεύεται στην EEPROM και έτσι λοιπόν όλα εκτελούν τον ίδιο κώδικα. Απλώς κάθε φορά στην EEPROM έχουμε διαφορετικές ρυθμίσεις αποθηκευμένες. Εγώ χρησιμοποιώ την EEPROM πάρα πολύ, κυρίως στις συσκευές με δίκτυο, με LAN, είτε με Wi-Fi, όπου εκεί αποθηκεύω SSID και password, ίσως τη ρύθμιση άμα θα είναι DHCP ή static, και αν είναι DHCP, τα byte, τα 4 byte που έχει η διεύθυνση, τα 4 byte του net μας και τα 4 byte του gateway. Άρα λοιπόν, είναι παντού ο ίδιος κώδικας, δεν αλλάζω σε κανένα device τον κώδικα. Απλώς την πρώτη φορά συνδέομαι με serial, δηλαδή και μόνο που το βάλετε το καλώδιο στην serial μπορείτε να συνδεθείτε στο terminal και να τοποθετήσετε αυτές τις τιμές. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σε λίγη ώρα ίσως μας βγάλει το warning γιατί βλέπω ότι έχουμε φτάσει 40 λεπτά. Εντάξει, όταν βγει πάντως το warning, ξαναλέω, θα αποσυνδεθούμε και θα ξανασυνδεθούμε αν μας βγάλει το warning. Μερικές φορές βέβαια το Zoom δεν σε κόβει στα 40 λεπτά και